αρχικά είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην έδρα της. Μια ομάδα που θεωρώ ότι ο Μανώλης κάνει μια σπουδαία δουλειά και με πολύ έμπειρα παιδιά, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετείχαν παλαιότερα σε πιο πάνω κατηγορία. Επομένως και με την ιδιαιτερότητα του γηπέδου γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο και θα είναι πολύ καθοριστικό, ακόμα περισσότερο διότι ερχόμασταν μετά από μια διακοπή όπου πάντα οι ομάδες καταλαβαίνετε ότι έχουμε την αγωνία όσο και αν δουλέψουμε σωστά, όσο και αν μπορέσουμε να κρατήσουμε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και ανταγωνιστικοί σε ένα τόσο απαιτητικό αγώνα. Έτσι προετοιμαστήκαμε με πολύ σεβασμό στον Αλμερό και νομίζω ότι σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο τα παιδιά βγάλαν και πάθος και ενέργεια και ένταση, όμως δεν νομίζω ότι έγινε ένα ιδιαίτερα ποιοτικό παιχνίδι. Λιγοστές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Χωρίζω το παιχνίδι το δικό μας σε δύο κομμάτια. Σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο έχουμε ένταση, ενέργεια, αποφασιστικότητα. Δεν δημιουργούμε όμως και στις στατικές φάσεις που κερδίσαμε ιδιαίτερες φάσεις. Και σε ένα δεύτερο ημίχρονο που και οι δύο ομάδες έχουν τις δικές τους στιγμές. Και ο Αλμερός έχει την ευκαιρία του να προηγηθεί, αλλά και εμείς με τη φάση του δοκάρι. Και φαινόταν ότι ίσως η ισοπαλία θα είναι κάτι το οποίο θα ήταν, δεν ξέρω αν θα πω δίκαιο, γιατί δεν θέλω να μιλάω για δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, ή θα ψάχναμε τη μια μας στιγμή η οποία θα μας δώσει τους τρεις βαθμούς. Το καταφέραμε στα τελευταία λεπτά, γιατί κρατήθηκαν οι καθυστερήσεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μου. Μόνο συγχαρητήρια θα να τους πω. Ανταποκρίθηκαν σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και σίγουρα μας δίνει και ψυχολογία, αλλά και περισσότερη διάθεση και ενέργεια για τον επόμενο αγώνα. Να γυρίσουν και εμείς, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε από ιώσεις. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Να είμαστε πλήρεις για ακόμα ένα απαιτητικό αντίπαλο.